Έκανε, πήγε στη Φενέρ. Ας πάει στη Φενέρ και ας μην κάνει τίποτα. Μάλλον θα το ρωτήσω, δικαιώνεσαι? Δεν υπάρχει θέμα δικαίωσης. Το έχω πει πολλές φορές. Δεν είναι θέμα δικαίωσης. Είναι θέμα επιλογής που έκανα να χωρίσω και να φύγω από τον Ολυμπιακό. Καινούργιες φιλοδοξίες, ο προπονητής καινούργιος, καινούργιες οι απαιτήσεις. Είναι όλα καινούργια, καινούργιο το κλίμα. Είμαι χαρούμενος που είμαι μέλος της Φενέρ αυτή τη στιγμή και το απολαμβάνω. Κωστά, τώρα που έχεις αποκτήσει την εμπειρία αρκετών φαίνεται πια, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει ένας παίχτης φτάνοντας στον τελικό, τι πρέπει να αποφύγει και τι πρέπει να κάνει για να είναι με την πλευρά του νικητή? Καταρχήν το μυστικό που λέω πάντα είναι να καταθέσει ψυχή μέσα στο γήπεδο και να παλέψει για την κάθε μπάλα. Μπορεί να βρεθεί σε κακή μέρα, αλλά νομίζω ότι και οι 12 παίκτες μπορούν να παλέψουν όταν μπουν στο γήπεδο. Είναι το κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θα δώσει το κάτι παραπάνω στην ομάδα. Από εκεί πέρα παίζει ρόλο και η τύχη. Έχω πει πολλές φορές για να δώσει το πλεονέκτημα, το κάτι παραπάνω στον που θα κερδίσει. Τύχη ή ικανότητα, γιατί όταν βάζεις μονίμως τα περισσότερα τελευταία σου, πάβει να είναι τύχη. Έτσι. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση. Εντάξει, χθες μιλάς για το καλάθι που πέτυχε και ισοφάρισε το. Και πολλά άλλα στο παρελθόν. Εντάξει, θα μιλήσω για το χθεσινό. Είναι ομαδική δουλειά. Αν προσέξετε, έχουν γίνει κάποια άλλα δύο screen που δεν φαίνονται. Εγώ έχω την μπάλα και ανοίγει ο διάδρομος για να πετύχω ένα εύκολο καλάθι. Αυτό είναι ομαδική δουλειά που δουλεύουμε όλο το χρόνο σε αυτό. Άρα δεν υπάρχει τύχη. Είναι δουλειά και υπάρχει και τύχη που ο Άνταμς έχασε βολή, ο Μπουρούς έχασε βολή. Έτσι. Ναι, ναι. Ένα διαφορετικό παιχνίδι, αν έβαζε τη βολή, ο Μπουρούς. Και ο Άνταμς θα δεν κάνει τα λάμπτα. Έτσι είναι. Να είσαι καλά, Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.